Πώς ήρθε, πώς κατέβηκε. Εσύ τον παρέσυρες. Είμαστε στο γραφείο του Παπαδρόσου. Κουβεντιάζαμε, τα λέγαμε, είχε έρθει και ο Αντώνης. Ο Σρόιτερ. Ναι, είμαστε με τον Αντώνη, ο Αντώνης, ο Βασίλης, στο γραφείο του Βασίλη και εγώ. Και λέω, παιδιά, λέω εντάξει, έρχομαι. Μου λέει, πού πας, κάτσε μου. Λέει, πάω να αλλάξω το πουκάμισο. Μου λέει, γιατί. Θα κατέβω, λέω, είμαστε καλεσμένοι με τη Σταματίνα στην Ελένη. Πάλι θα κάτω από κι εγώ. Λέω, μα μαγειρεύουν. Στο μαγείρεμα, λέει, θέλουν να έρθω. Να φάμε. Πλάκα κάναμε. Νόμιζα ότι πηγαίναμε στο αυτοκίνητο για να φύγει. Μου λέει, δεν θα πάμε στην Ελένη. Λέω, σίγουρα. Με τον Βασίλη, είμαστε μαζί. Ο Βασίλης, ο πρόεδρος και εγώ. Ο κύριος Παπαδρόσου, ο διευθυντής ειδήσεων, ναι. Ο Αντώνης ο Σρόιτερ, εσύ και ο πρόεδρος. Δεν είναι μόνο η δουλειά, είναι και η δική του ζωή. Ο Αλφα, σας το έχω ξαναπεί, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής και των κόπων και των επιτυχιών του Κοντομινά. Σε αυτό το κανάλι, αυτός ο άνθρωπος που τον βλέπουμε στους δέκτες μας, έχει βάλει μισό δισεκατομμύριο. Η επιτυχία του, γιατί στο επιχειρήν εγκαθιδρύθηκε και μεγαλούργησε μέσα από ένα παιδί που είχε, την Inter American. Αυτός την έφτιαξε, αυτός την έστησε, αυτός την γιγάντωσε, αυτός την έκανε πολυεθνική, μέρος μιας μεγάλης πολυεθνικής δύναμης στο χώρο των ασφαλιών. Ένα λοιπόν κομμάτι του κέρδους από την αγοροπολισία της Inter American, μισό δισεκατομμύριο, το έριξε στο μεγάλο πηγάδι για να στήσει τον Αλφα. Και ευτύχησε να ζει και να δει αυτό το εγχείρημά του και τους κόπους του τα τελευταία χρόνια να βρίσκονται στην κορυφή. Να στέφεται από απόλυτη επιτυχία. Απόλυτη επιτυχία. Και να αγκαλιάζεται από το λαό. Γιατί? Γιατί οι δουλειές που έχει κάνει ο Κοντομινάς σε όλη του τη ζωή είναι κυρίως δουλειές που έχουν σχέση με τη μάζα, με τη λαϊκή μάζα. Που τι σημαίνει αυτό? Πετυχαίνει σε μία δουλειά που έρχεσαι αντιμέτωπος απευθείας με τον λαό, με τον κόσμο, άρα ξέρεις και αφουγκράζεσαι τον κόσμο. Ξέρεις και πιάνεις τα αντανακλαστικά του κόσμου. Είσαι ο πολιτής, είσαι ο εμπνευστής, είσαι ο καθοδηγητής, είσαι αυτός που δίνει την εμπιστοσύνη στον κόσμο να σε ακολουθήσει στο προϊόν που του παρέχεις. Ασφάλειες ζωής, ασφάλειες ακινήτων, ασφάλειες αυτοκινήτων. Έτσι, okay. Ξέρετε τι είναι ένα βράδυ, ένα πρωί να ξυπνάει ένας πολιτικός και να λέει σε κλείνω? Ποιος είσαι εσύ που το λες αυτό? Στην ελεύθερη αγορά αυτά δεν έχουν ματασύμβει. Γράφεται αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι μελανό στη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Εγώ πιστεύω ότι το ξέσπασμα του Κοντομινά μπορεί να ήταν αυθόρμητο, όμως μέσα του το είχε δουλέψει και το δουλεύει.